εδώ είμαστε λοιπόν και μας βρίσκεται. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας έχω εδώ. Εμείς να δεις. Εμείς χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Να σας καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Κώστα Βουτσά, την κυρία Μαριάννα του Μασάτου. Γεια σας. Την Μαριάννα του Μασάτου, τον Κώστα Βουτσά. Έτσι, έτσι. Τον Κώστα, τον Κώστα. Να είστε καλά και οι δυο που είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Τάκη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε για αυτή την καινούργια παράσταση, καλοκαιρινή παράσταση, Πανικός στο Υπουργείο. Έτσι. Κύριε Βουτσά, τι έχει γίνει στο Υπουργείο? Κοίταξε να δεις, όλα τα Υπουργεία αυτό γίνεται. Δεν το ξέρουμε εμείς οι πολίτες, αλλά εκεί γίνονται διάφορα πράγματα. Συνωμοσίες, οικονομίες, οικονομικά και αυτά γίνονται. Ήταν και πράγματα τότε. Με τα χέρια κάτι έχετε? Ναι, γιατί, γιατί κοιτάξτε, ήταν για τα οικονομικά πρέπει να κάνεις το χέρι έτσι. Για άλλα, να πεις άλλα που κάνεις και το χέρι σου, έτσι κάνεις. Και είμαστε, δηλαδή είναι η Μαριάννα μαζί, είναι ο Μάριος Αθανασίου, ο Ορφέας ο Παπαδόπουλος. Να τα παιδιά μας. Είναι η Άννα η Μενενάκου και είναι και η Στέλλα Κοσμοπούλου. Στέλλα Κοσμοπούλου και όλοι είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Όλοι μαζί. Μας σκηνοθετεί ο Βασίλης ο Θωμόπουλος, μας έχει κάνει τα σκηνικά μας ο Αντώνης ο Χαλκιάς και τα ρούχα μας η Νικόλη Παναγιώτου. Ωραία, πάμε λοιπόν. Πάμε να πιάσουμε λίγο για να καταλάβουμε και... Εγώ να σου πω κάτι. Στις δουλειές μου πάντα έχω πλέον ότι δεν υπάρχει σε αυτό το θείασο εγώ. Υπάρχει εμείς. Ναι. Όποιος είναι εγώ να σηκωθεί να φύγει. Γιατί όλοι βοηθάμε στην παράσταση. Και ο καφετζής ακόμα βοηθάει στην παράσταση. Έτσι και έρθει ο καφετζής και πριν βγήκε να δώσει τον καφέ και είναι πικρός, τσαντίζεσαι και βγαίνει τσαντισμένος. Άρα η ομάδα παίζει μπάλα. Βέβαια, ναι, η ομάδα. Δεν υπάρχει εγώ στο θέατρο. Mm-hmm. Υπάρχει το εμείς. Όποιος είναι εγώ είναι βλάκας. Λοιπόν, διαβάζω στο δελτίο τύπου. Η Μαριάννα είναι στην παράσταση η Νίκη, ναι, ναι, διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας. Κομψή δυναμική. Αυτή εγώ είμαι. Έτσι, κομψή δυναμική. Κύριε Βουτσά, κάποιο σχόλιο για το κομψή δυναμική για τη Μαριάννα? Όντως είναι και είναι πολύ γλυκός άνθρωπος και είναι αγαπημένη μας γιατί δεν έχει το εγώ. Είναι εμείς, είναι μια κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός και η καριέρα της αυτό το λέει. Ότι για να έχει τέτοια καριέρα και πάντα πρωταγωνίστρια, πάνε πει ότι είναι πολύ καλή ηθοποιός και πολύ καλός άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνει. Λοιπόν, αδιαβάζουμε παρακάτω, Κώστας Βουτσάς. Ο Κώστας λέει πατέρας της Νίκης, εντελώς για τα πανηγύρια. Έτσι λέει εδώ. Ναι, for the festivals, κανονικά. Είναι, ναι. Το δικό σας σχόλιο. Είναι ένας... Ο Κώστας, να ξεκινήσουμε γιατί έχει πάρα πολλά κοινά με τον Κώστα του ρόλου, γιατί είναι Κώστας και Κώστας. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλη την ώρα μας λέει πόσο χρονών είναι για να μας το θυμίσει, γιατί κανενός ο νους δεν πάει. Ένας άνθρωπος πολύ φρέσκος, πολύ ζωντανός, πολύ θετικός και βέβαια πες μου άμα μιλάς για το συνεργάτη σου, δημοσίως τι θα πεις άσχημα. Αλλά και άμα μιλάς για το Βουτσάκι, πού να τα βρεις τα άσχημα. Βέβαια. Είναι δηλαδή και ένα ζητούμενο. Το ότι μιλάνε έτσι για σας πάντα, τι σημαίνει? Κοίταξε να δεις, εγώ δεν το προκαλώ αυτό, γιατί είμαι στο θέατρο 70 χρόνια. Έχω κάνει δουλειές πολλές, μόλις τους θειάσους, από τα μπουλίκια ξεκίνησα και πήγα σιγά σιγά, με βάλει καλή καλό εδώ γαλάνα γυναίκα, με κατέφερε στην Αθήνα και από εκεί πήγα, έκανα καριέρα σιγά σιγά. Έκανα την καριέρα αυτή που έκανα, με αγώνες, χωρίς να έχω το ψώνιο του εγώ είμαι και είμαστε συνέχεια πολύ αγαπημένοι. Mm-hmm. Και τώρα σε αυτό το ρόλο που παίζω, είναι δεύτερος ρόλος, δεύτερος εννοείται, γιατί πρωταγωνιστής είναι ο Μάριος και η Μαριάννα, γιατί είναι υπουργός ο Μάριος, έτσι. Πρωταγωνιστές είναι όλοι σε μια δουλειά. Ναι, για στο ρόλο, λέει, για τους ρόλους. Ναι, εντάξει, ναι. Για τους ρόλους, ναι, δεν μιλάω για το ρόλο. Ναι, ναι. Όχι, εννοώ ότι δεν είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος σου, ανεξάρτητα το αν είναι ο υπουργός ή αν δεν είναι, που είναι τόσο σημαντικός και τόσο κέριος, που είναι, μη σου πω, πιο πρωταγωνιστικός από όλους. Εγώ είπα το εξής πράγμα, ότι οι ρόλοι που τα γραφτήκανε, τους ρόλους, ναι, πρωταγωνιστικούς ρόλους που κυβερνάνε την παράσταση, mm-hmm, είναι αυτοί οι δύο. Ο υπουργός και οι γραμματέας του. Και είμαστε στη συνέχεια, έχει πολύ γέλιο, φαντάζομαι. Θα το δούμε και αυτά. Και εγώ κάνω τον πατέρα της. Ναι, και έχετε το ρόλο του ερωτιάρη. Έτσι, ναι, ναι, και του Μπεκρή. Και του Μπεκρή. Και ερωτιάρη. Τώρα, νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο να τον παίξετε αυτόν τον ρόλο. Κυρίως το ρόλο του ερωτιάρη. Δεν υπάρχουν εύκολοι ρόλοι. Μα έχετε τέτοια εμπειρία στο να παίζετε τον, ναι, ερωτιάρη, που νομίζω ότι τέτοια εμπειρία πια ποιος άλλος την έχει. Μα είναι πιο πολύ, είναι στο ρόλο, είναι ότι βάζει φυτίλι σε όλα τα πράγματα. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, διακόπτω. Οι ρόλοι δεν πρέπει να παίζονται με το κάνω αυτό. Είμαι αυτό. Όταν λες κάνω τον τρελό, δεν είσαι τρελός. Είμαι τρελός, παίζεις τον τρελό.
Άρα είμαι ερωτιάρης, παίζω τον ερωτιάρη σε όλες τις ταινίες. Είμαι ερωτιάρης, είμαι μπεκρής, είμαι. Δεν κάνω, το κάνω δεν είναι ηθοποιία. Δεν είναι, το κάνω τον χαζό. Δεν είσαι χαζός, είμαι χαζός. Πρακτικά λοιπόν, ένας ρόλος προκύπτει από τη ζωή σας ή πολλές φορές οι ρόλοι που παίζετε έρχονται και χαρακτηρίζουν και φτιάχνουν τη ζωή σας. Μπαίνει στο ρόλο εγώ. Μπαίνει και η Μαριάννα έχει μπει στο ρόλο της. Τα έχουμε όλα τα κομμάτια οι άνθρωποι. Δεν κάνουμε το ρόλο, είμαστε ο ρόλος. Και αυτό περνάει κάτι πολύ εύκολο στον κόσμο, κατάλαβες. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι και ερωτιάρης, αφού στο τέλος πια παντρεύομαι με την γραμματέα. Παντρεύεται η... Για την ταινία λέμε τώρα. Για την παράσταση. Για την παράσταση. Και στη ζωή έτσι έκανα. Η Μαριάννα παντρεύεται. Μην πεις. Παντρεύεται και αυτή, παντρεύεται και ο... Φτάνει. Ο Μάριος. Ναι. Όλοι παντρεύονται. Όλοι παντρευόμαστε και τελειώνει έτσι. Αλλά, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, μ' αρέσει ο ρόλος πολύ. Γιατί είμαι εκεί πέρα, μπαίνω μέσα. Μιλάω για γυναίκες, πήκα. Βάζει φωτιά, παιδί μου. Μπαίνει στη σκηνή και βάζει φωτιές. Ανάβει φυτίλια. Μαριάννα μου, εσύ είσαι στην παράσταση απογοητευμένη με τους άντρες. Ναι. Εσύ πας κόντρα στη ζωή σου. Εγώ πάω, ναι. Πάω κόντρα. Πας κόντρα στη ζωή σου, έτσι. Πόσο εύκολο είναι αυτό. Κοίτα να δεις. Είναι τόσο εύκολο να δανειστείς μια ιστορία άλλη. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε όλα τα κομμάτια όλων των συναισθημάτων και όλων των χαρακτήρων μέσα μας. Απλά ανάλογα τι μας έχει δώσει η ζωή. Μας έχει κάνει να δουλέψουμε ή να φαίνονται ή να χρησιμοποιούμε κάποια μας κομμάτια πιο πολύ. Όταν είσαι ηθοποιός, παίρνεις και από τα άλλα σου κομμάτια που είναι αδούλευτα, που είναι αδύναμα και τα κάνεις έτσι, τέλος πάντων, με έναν τρόπο και όσο μπορεί ο καθένας. Γι' αυτό εγώ είναι γαλλικό και το έχει φτιάξει, το έχει μεταδιασκευάσει ο Αποστόλιο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, να ξέχασα. Έχω δουλέψει μαζί του πολλές φορές, καταπληκτικός συγγραφέας. Και μας έκανε μια παράσταση, ένα κείμενο πάρα πολύ ωραίο. Πολύ αστείο, ναι, έχει κάνει πολύ ωραίο. Εύκολο και στο λόγο να το πεις. Πολύ ωραίο το έχει. Κύριε Βουτσά, πάντα... Πας το κύριε Βουτσά, Κώστα. Κύριε Κώστα... Το κύριο για μένα είναι βρισιά. Λοιπόν, αυτό που πάντα είχαμε ανάγκη ήταν το γέλιο. Βέβαια. Πάντα το ψάχναμε το γέλιο. Πιστεύετε ότι... Η ερώτηση είναι και για τους δύο. Πιστεύετε ότι... Είναι περίοδος που έχουμε πιο πολύ ανάγκη ακόμα από γέλιο. Τώρα έχουμε περίοδος αυτή για πολύ γέλιο, γιατί έχουμε πολύ κλάμα στη ζωή μας. Κάθε μέρα 14 ληστείες, βιασμοί, δολοφονίες και αυτά. Τι να γελάσεις. Δεν έλειπαν ποτέ αυτά, μωρό Κώστα. Όχι, λείπανε. Πάντα υπήρχαν. Όχι. Δεν τα πολυμαθαίναμε. Αν δεις τις ταινίες μας παλιές που παίζαμε εμείς, Ηλιόπουλος, Χατζηχρήστος, Σαβλονίτης και αυτά, ήταν όλες ταινίες. Α, για τις ταινίες, νόμιζα. Όχι, γενικά για τη ζωή. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Τώρα είναι αυτά. Από τον καιρό που μπήκαν μέσα οι ξένοι, οι ληστές, οι δολοφόνοι και αυτά. Καλά, δεν είναι και όλοι ξένοι, μωρέ παιδί μου, ληστές. Έχουμε και Έλληνες ληστές. Ναι, ναι, τόσα οι Έλληνες. Μιμούνται τώρα, μιμούνται οι Έλληνες. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν τέτοιες ληστείες παλαιότερα. Δεν υπήρχαν τέτοιες φόνοι. Πάντως ο κόσμος έχει ανάγκη από χαμόγελο και από γέλιο. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο στοιχείο που το θέλουμε έτσι. Και το θέλουμε και είναι και τροφή ζωής, νομίζω αυτό έτσι. Μα δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το γέλιο. Δεν γίνεται. Έχουμε το ίδιο ανάγκη το κλάμα και το ίδιο ανάγκη το γέλιο. Γιατί και το κλάμα είναι εκτόνωση και το γέλιο είναι εκτόνωση. Mm-hmm. Από κάπου μας βγάζει και κάπου μας πάει. Θεωρείτε ότι η σημερινή εποχή, περισσότερο απευθύνομαι στον κύριο Βουτσά, είναι μια εποχή που έχουμε παραπάνω ανάγκη από γέλιο? Και το λέω αυτό γιατί έχετε βιώσει και έχετε εργαστεί και σε πίσω πολύ σκληρές εποχές. Κοίταξε, όσο και σκληρές να ήταν, δεν ήταν τόσο τραγικές. Μπορεί να ήταν σκληρές, να κάναμε αγώνα για να ζήσουμε, να μαζέψουμε λεφτά να κάνουμε. Και δεν είναι. Βέβαια, εμείς οι πρωταγωνιστές τότε στην εποχή εκείνη, γίναμε πάμπλουτοι. Εγώ έπαιζα σε θειάσους. Σε θειάσους που ο βασικός μισθός ήταν 140 ευρώ, 1040 ευρώ, 1050, 1100 ευρώ. Όχι, δραχμές. Ο βασικός μισθός, ο άλλος παίρνει 2000. Και εγώ έπαιρνα 55.000 την ημέρα μεροκάματο. 5.000. 5.000. Η Βουλιουκλάκη παίρνει 8.000. Βλαχοπούλου το ίδιο. Ήμασταν και τα 3 Β. Βουλιουκλάκη, Βλαχοπούλου, Βουτσάς. Και βγάζαμε πολλά λεφτά. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Δυστυχώς, γιατί. Να σας πω κάτι. Οι συγγραφείς τι να γράψουν. Αυτό έχω μια θεωρία τέτοια. Τι να γράψουν οι συγγραφείς. Η μεταφορά τα πράγματα που γίνονται έξω. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς και μπορώ να σου πω κάτι, Τάκη. Βεβαίως. Και πιο καλούς από εμάς ηθοποιούς. Γιατί είναι πολύ πιο αγωνιστές από εμάς.
Αλλά δεν έχουν εκεί. Και τώρα αναγκάζονται τα παιδιά αυτά, όλοι οι πρωταγωνιστές, όλοι οι ηθοποιοί που είναι στο θέατρο τώρα, να ανεβάσουν έργα, ταινίες που ήταν πρώτα θέατρα και να γίνει τραγούδι. Όχι, μόνο παίζω χτυποκάρια στο θρανίο. Ήταν θέατρο, έγινε ταινία και τώρα ξαναγίνεται θέατρο. Να πω την αλήθεια, εν ώψη της κουβέντας μας το σκεφτόμουν, Μαριάννα. Ήταν ο Κώστας ο Βουτσάς, ήταν ο Λιόπουλος, ήταν ο Αυλονίτης, ήταν ο Ρίζος, ήταν, θα μπορούσα να λέω, Χατζηχρήστος, θα μπορούσα να λέω ονόματα πολύ ώρες. Έτσι, πάρα πολύ ώρα. Εσύ έχεις μεγαλώσει με τους περισσότερους από αυτούς, έτσι. Σου δίνεται η δυνατότητα τώρα με έναν από τους λίγους που έχουν μείνει και γερός να είσαστε, τον Κώστα τον Βουτσά, έτσι. Πώς νιώθεις? Πολύ τυχερή, δηλαδή θεωρώ ότι μου έχουν κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο δώρο. Γιατί είναι... Βάλ τον εαυτό σου, με πλάσματα που περίμενες πότε θα έρθει το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή το μεσημέρι, όταν ήσουν πιτσιρίκι, να δεις τότε η ΕΝΕΔΕΡΤ και τέτοια, να δεις στην τηλεόραση αυτές τις ταινίες που τις έβλεπες, τις ξανάβλεπες, και μετά από 50 χρόνια τις βλέπεις, σημαίνει ότι αυτά τα πλάσματα ήταν πολύ χαρισματικά. Άμα σε έχει αξιώσει ο Θεός να είσαι σε μια ολόκληρη παράσταση δίπλα σε ένα τόσο χαρισματικό πλάσμα που το έχεις γελάσει και ξέρεις σχεδόν όλες τις ατάκες απ' έξω. Τι άλλο θες? Κώστα Βουτσά, τι είναι αυτό που νομίζετε ότι από όλους αυτούς τους ρόλους που έχετε παίξει, τι νομίζετε ότι έχει μείνει στον κόσμο? Στο μυαλό του είναι χαραγμένο κάτι, μπαμ. Όλοι οι ρόλοι. Από όλους τους ρόλους μία ατάκα, ναι, που η οποία είναι πιο χαραγμένη. Δεν είναι μία. Πολλές ατάκες είναι. Και δεν είναι δικές μου ατάκες. Έκβαλα και δικές μου, ξέρω ότι το βυσμπάν γίνεται την πλέσα. Το έχω και κόντρα πάνω, βάλτε είναι το Δελιανίδη. Ναι, αλλά από σε σένα τα είναι χαρακτηριστικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν τα γέννησες. Στο μυαλό μας, αλλά εσύ μας τα παρασκευάζεις. Στο μυαλό μας, με εσάς το έχουμε. Ας πούμε, Κατίνα Σαλαμακή, λέει στο κείμενο, Κατίνα Σαλαμακή. Εγώ τον Κατίνα Σαλαμακή, το φτιάξα, κατάλαβες. Αυτό είναι, το φτιάχνουμε οι ηθοποιοί της κάθε μηνύματα. Ρώτησα πάντως μια σειρά από φίλους και έκανα αυτό το ερώτημα, επειδή θα είσαστε εδώ. Πού καταλήξαμε? Θα δείτε τώρα. Το έχετε δει πάρα πολλές φορές. Οι ταινίες σας είναι ξανά στην τηλεόραση. Όταν το βλέπετε, τι λέτε? Ειλικρινά σου λέω, δεν λέω τίποτα. Εντάξει, κάνω την ταινία, αυτό δεν είναι. Αλλά δεν λέω, αχ, τι είναι αυτό, στην αρχή. Και τώρα το παίζω και με την Κοντού πάλι. Στο χτυποκάρι στο δρανείο. Λιόπλος, Καραγιάννη. Είμαστε φίλοι, αγαπημένοι φίλοι. Με τη Μάρτη είμαστε, είναι και νουνά του γιού μου, του φίβου μου, η Μάρτη Καραγιάννη. Δεν κάνω, δεν νιώθω τίποτα. Απλώς, βλέπω, μάλιστα στεναχωριέμαι και πολλές φορές, γιατί αυτός λείπει. Αυτός... Ναι. Και εκεί κάπου χαλάει το πράγμα. Παριάννη, δεν πρόβατος της. Ωχ, Τζενετάκος. Εδώ είναι. Πάνε Μοντίνος, τι ωραία. Και είμαστε και ήταν αυτοί όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί. Ήταν και πολύ αξιοπρεπείς άνθρωποι, χωρίς ψώνιο, χωρίς συμμετετισμούς και αυτά. Γιατί και εγώ τα πήρα μέσα από το. Και δεν έχω τον βεντετισμό να πω, α, εγώ είμαι. Δεν υπάρχει. Ωραία, δεν το έχει ο Κούτρα, σου δεν κατεβάζει ψήρες. Ναι, άμα το έχει, όπου και να είσαι. Παρά τα χρόνια σας, παραμένετε και είσαστε πάνω στο σανίδι. Πώς? Παρά τα χρόνια, λέω. Ναι, δεν μπορώ. Έτσι. Συνεχίζετε. Επί της ουσίας, το σανίδι είναι για εσάς τροφή ζωής ή είναι πραγματικά τροφή για την τσέπη? Τροφή ζωής, παιδάκι. Τροφή ζωής, έτσι, όχι. Εμένα η ζωή μου ήταν θέατρο και γυναίκες. Αυτή ήταν η ζωή μου. Τίποτα. Ούτε τσιγάρο, ούτε ναρκωτικά, ούτε τζόγο, τίποτα. Ούτε αλκοόλ. Α, πιο κάνα δύο ποτήρια κρασί. Αλλά γυναίκες και θέατρο. Αυτή είναι η ζωή μου. Ποτέ. Και απαγόρευα να βάλω στις ταινίες τσιγάρο και μούτζα. Όταν καπνίζω σε κάποια στιγμή είναι για το κάνουμε επίτηδες, για να φαίνεται ο καπνός, για να συνεχίσει την παράσταση, για την ταινία. Και γιατί το παιδί που θα με δει, σαν είδωλο που θα είναι, ας πούμε, θα πει ο φίλος μου Τζόνι Βουτσάς και καπνίζει, θα καπνίζει. Εγώ τη μούτζα την έχω... Βέβαια. Όχι, την έχω πρώτο. Τι? Σκορπάω μούτζα, δόθε κήθε. Ναι.
Λοιπόν, πάμε δεν καπνίζω, αλλά μπορώ να μου τζώνω. Δικαιωμά είναι αυτό. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε έτσι αυτή την πολύ ευχάριστη κουβέντα μας. Η παράσταση λοιπόν ξεκινάει 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου. Στο θέατρο Λαμπέτη, στην Ταράτσα επάνω. Είμαστε καλοκαιρινοί, είμαστε δροσεροί. Και σαν άνθρωποι, θα λέγε κανείς. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη αυτό το θέατρο. Τρίτη με Παρασκευή. Τρίτη, Τετάρτη, όχι. Λάθος, ανάποδα. Παρασκευή με Τρίτη. Παρασκευή με Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη θα πηγαίνεις διακοπές. Τετάρτη, Πέμπτη είναι το ρεπό μας. Ναι, ξεκούρασή μας είναι Τετάρτη, Πέμπτη. Γιατί καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Κοίτα να δεις. Μπορεί και να καταφέρουμε να κλέψουμε και μια εβδομάδα. Θα το δούμε αυτό. Αλλά όταν αποφασίζεις να δουλέψεις, αποφασίζεις να δουλέψεις. Θα βρεις έναν τρόπο, θα πας στο εξοχικό, θα κάνεις μπάνια. Να σου πω. Βρίσκονται, μωρέ. Διακοπές είναι το θεή δουλειά σου. Εντάξει, μα το παιδί θέλει τις διακοπές του, θέλει τη θάλασσα. Θα πάει με τη, μάνα του, θα πάει, με τη γιαγιά. Με αυτή τη μάνα του πώς θα πάει. Με τη γιαγιά δικό μου. Θα πάει, με την παππού. Όχι, θα βρούμε τρόπο. Αχ, κύριε Κώστα, αγαπημένη Κώστα Βούτσα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μαριάννα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την κουβέντα που είχαμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας φώναξες στην εκπομπή σου. Να πάει καλά η παράσταση. Να δώσετε γέλιο στον κόσμο και αυτό έχει την αξία. Πολύ γέλιο έχει η παράσταση. Έτσι, από τις 6 Ιουλίου λοιπόν. Και μηνύματα πολύ ωραία για τη σημερινή κατάσταση. Και αυτό έχει σημασία. Έχει μηνύματα εις βάρος της σημερινής κατάστασης που ζούμε. Με αστεία αυτή δεν. Ναι. Αστεία όμως, όχι σοβαρά. Αστεία, δηλαδή θα σατιρίζουμε. Λέτε τα αυτά. Τα κορυδεύουν τα γελά, θα σατιρίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά. Το κοινό που μας παρακολουθούσε. Ευχαριστούμε πολύ και τους τεχνικούς. Σας είπα, τεχνική είναι το πρώτο μου κοινό. Το πάντα. Από εκεί καταλαβαίνετε την αξία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς φεύγουμε από εδώ και.